Από το 1993 ακόμη, με απόφαση των συναρμόδιων Υπουργείων, αποφασίστηκε η έρευνα και η διάσωση να είναι αεροναυτική. Να καλύπτει δηλαδή αεροπορικά και ναυτικά ατυχήματα και να ανήκει στο Υπουργείο Ναυτιλίας με την ονομασία Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, το γνωστό και ως ΕΞΕΔ. Σήμερα βέβαια, τρεις δεκαετίες μετά, τόσο η στόχευση όσο και η στροφή του υπάρχοντος αυτού ΕΞΕΔ ως στήριγμα των νατοϊκών δυνάμεων στην περιοχή μας, στροφή επίσης τους ξεριζωμένους από τον πόλεμο πρόσφυγες και μετανάστες, σήμερα αυτό το υπάρχον ΕΞΕΔ είναι σε άλλη κατεύθυνση από αυτήν που όρισε και η ίδρυσή του. Είναι χαρακτηριστικό εδώ στη συνέχεια το απόσπασμα που υπάρχει στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, όπου στο ερώτημα γιατί αποτελεί πρόβλημα, απαντά ως εξής για τις αποτελεσματικές υπηρεσίες διάσωσης εν όψη και της διαρκούς διεύρυνσης του τουριστικού προϊόντος σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Αυτός είναι ο λόγος. Δηλαδή, τη σύσταση αυτού του Εθνικού Μηχανισμού Εναέριας Έρευνας και Διάσωσης την υποδεικνύει η ανάπτυξη και η λειτουργία του τουρισμού και όχι μια κρίσιμη ή μια επίγουσα, από τη φύση της επίγουσα, ανάγκη της κοινωνίας. Ο κύριος Υφυπουργός, προχθές στην Επιτροπή, επιχείρησε αυτό να το ανασκευάσει, να το διασκεδάσει. Αλλά, κύριε Υπουργέ, με συγχωρείτε, scripta manent, ειδικά όταν πρόκειται για μια αιτιολογική έκθεση ενός νομοσχεδίου. Έρχεται λοιπόν η κυβέρνηση και με το σημερινό νομοσχέδιο επιδιώκει στην ουσία μια αποκοπή, μια απόσπαση από το ενιαίο κέντρο αρμοδιότητας, απόσπαση από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης. Καθώς με το υποσυζήτηση νομοσχέδιο η κυβέρνηση επιχειρεί να δημιουργήσει έναν ακόμα μηχανισμό αυτών της εναέριας έρευνας και διάσωσης, έναν μηχανισμό όμως ο οποίος θα δραστηριοποιείται αποκλειστικά στο χερσαίο χώρο της ελληνικής επικράτειας. Μια ευθύνη, πως γνωστόν, μέχρι σήμερα την έχει η ΕΜΑΚ. Υπάρχουν όμως ορισμένα ουσιαστικά ερωτήματα, ουσιαστικά ζητήματα, τα οποία προκύπτουν από την ανάγνωση των επιμέρους άρθρων, αν το διαβάσει κανείς. Πρώτα-πρώτα μας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, αρνητική εντύπωση, η διατύπωση του άρθρου 4 για το εθνικό αυτό σχέδιο, που λέει ότι ο εθνικός μηχανισμός αυτής της εναέριας έρευνας και διάσωσης λειτουργεί και περιλαμβάνει, προσέξτε, τουλάχιστον τις ελάχιστες επιχειρησιακές απαιτήσεις της υπηρεσίας ενέργειας, έρευνας και διάσωσης. Διαφωνούμε με αυτές τις διατάξεις. Διαφωνούμε, όπως και με την όλη τακτική και την όλη πολιτική αυτών των ελάχιστων απαιτήσεων. Ειδικά όταν πρόκειται για την πολιτική προστασία. Δεν μπορείς να έχεις ελάχιστες απαιτήσεις στην πολιτική προστασία. Θεωρούμε ότι τέτοιου είδους υπηρεσίες θα πρέπει να στελεχώνονται και να λειτουργούν με τις μέγιστες δυνατότητες που μπορεί να υπάρχουν και ασφαλώς υπάρχουν σήμερα και από άποψη ψυχοϊλικού, δυναμικού αλλά και εξοπλισμού. Στο άρθρο 4 αναφέρεται επί λέξη ότι ο εθνικός μηχανισμός αυτός εναέριας έρευνας και διάσωσης λειτουργεί βάσει εθνικού σχεδίου και το οποίο εγκρίνεται και επικαιροποιείται και περιλαμβάνει τουλάχιστον και τις πηγές χρηματοδότησης των υπηρεσιών έρευνας και διάσωσης. Και σκεφτόμαστε τώρα, πηγές χρηματοδότησης των υπηρεσιών έρευνας και διάσωσης. Με συγχωρείτε, ποιες μπορεί να είναι αυτές οι πηγές χρηματοδότησης των υπηρεσιών έρευνας και διάσωσης, αν δεν είναι και δεν είναι μόνο το Ταμείο του Κρατικού Προϋπολογισμού. Θα υπάρξουν και άλλες πηγές και ποιες. Να μας το πείτε. Στο 7ο άρθρο συναντά κανείς όλα τα ουσιαστικά ζητήματα αυτού του εθνικού μηχανισμού, το προσωπικό, τις προδιαγραφές και τη λειτουργία του. Μόνο που όλα αυτά τα ουσιαστικά και τα σημαντικά δεν βρίσκονται στο νομοσχέδιο, στις διατάξεις του, αλλά παραπέμπονται σε ένα προεδρικό διάταγμα, το οποίο πρόκειται να βγει στο μέλλον και δεν θα περάσει φυσικά από τη διαδικασία της Βουλής. Έτσι, με το σημερινό νομοσχέδιο δημιουργείται ένας νέος μηχανισμός εναέριας έρευνας και διάσωσης, ο οποίος όμως πάλι, σύμφωνα με αυτό το νομοσχέδιο, παίρνει μία προθεσμία 5 ετών παρακαλώ,
προκειμένου να ετοιμαστεί και να παραδοθεί μετά από 5 χρόνια στο πυροσβεστικό σώμα. Στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο δεν προβλέπεται κάποιο οργανόγραμμα για τη σύσταση αυτού του νέου μηχανισμού, ούτε αναφέρεται, όπως είπαμε, κάτι για τη χρηματοδότησή του, ούτε και η αιτιολογική έκθεση, όσο και αν ψάξαμε, και ψάξαμε πολύ, δεν λέει το παραμικρό για αυτά. Όλα αυτά, λοιπόν, όπως είπαμε, παραπέμπονται σε προεδρικά διατάγματα και σε κοινές υπουργικές αποφάσεις. Εκεί, σε αυτά τα προεδρικά διατάγματα και τις κοινές υπουργικές αποφάσεις, εκτός νομοσχεδίου δηλαδή, παραπέμπεται και η σχέση εργασίας του προσωπικού, υπονοώντας έτσι ευθέως ότι αυτή η σχέση εργασίας μπορεί και να μην είναι μόνιμη και σταθερή. Την ίδια στιγμή στο νομοσχέδιο, βέβαια, και για αυτήν την μεταβατική πενταετία, προβλέπεται ρητά η πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου 12μηνης μόνο διάρκειας, οι οποίες μπορούν να ανανεωθούν μέχρι και 3 φορές. Και αυτό, βεβαίως, δεν μπορεί να το πει κανείς να το πει με διαφορετικά παρά ως μία μορφή εργασιακής ομοιρίας. Ενώ αφήνεται τελείως ανοιχτό το ενδεχόμενο για τη στελέχωση αυτών των 6 περιφερειακών βάσεων εναέριας έρευνας και διάσωσης να διατίθεται και να χρησιμοποιείται προσωπικό από το ήδη υπάρχον προσωπικό του πυροσβεστικού σώματος. Λες και αυτό περισσεύει. Λες και δεν είναι ελλιπές αυτό το προσωπικό. Είναι χιλιάδες, φωνάζουν οι ελλείψεις στην πυροσβεστική υπηρεσία. Το λένε και οι ίδιοι πυροσβέστες άλλωστε. Η υπαγωγή του όμως, κύριε Υπουργή, στο πυροσβεστικό σώμα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι γίνεται, και δεν πρέπει αυτό να μας διαφεύγει, γίνεται σε μια στιγμή που εξελίσσεται, όχι μόνο από τη δική σας κυβέρνηση, αλλά και από τις προηγούμενες, εξελίσσεται μια βαθμιαία και συνεχώς μεγαλύτερη στρατιωτικοποίηση του πυροσβεστικού σώματος, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει, και βεβαίως μια συνεχής παγωγή, ολοένα και πιο βαθιά, του συνόλου της πολιτικής προστασίας σε αυτούς τους πολυπλόκαμους μηχανισμούς του ΝΑΤΟ, μια βεβαίως υπαγωγή η οποία δεν είναι μόνο αμιγώς στρατιωτική. Πάνω ακριβώς σε αυτό το καμβά κινείται και μία από τις 2 τροπολογίες που έχετε καταθέσει. Ταυτόχρονα θέλουμε εδώ να σημειώσουμε ότι έχουμε και μια σταδιακή υποκατάσταση, και αυτό το βλέπουμε να συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας, ενός σημαντικού μέρους των υπηρεσιών του πυροσβεστικού σώματος, είτε από τις εθελοντικές οργανώσεις, τον εθελοντισμό, είτε από τις περιβόητες μη σε πολλά εισαγωγικά κυβερνητικές οργανώσεις. Η ίδια ακριβώς πρακτική ακολουθείται και στις διατάξεις του ΟΑΣΠ, του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, μέχρι την επαρκή, λέει, στελέχωση του ΟΑΣΠ, ζήσε μάι να φας τριφύλι δηλαδή, δύναται να διατίθεται προσωπικό από τα Υπουργεία Κλιματικής Κρίσης και Υποδομών Μεταφορών. Δηλαδή, για να καταλάβει και ο κόσμος που μας ακούει, αντί για μόνιμες προσλήψεις, ψηφίζεται συνεχείς μετακινήσεις προσωπικού, το οποίο βεβαίως προσωπικό, από όσο ξέρουμε και ξέρετε πολύ καλά κι εσείς, πουθενά δεν περισσεύει. Σε καμιά υπηρεσία, σε κανένα υπουργείο. Πρόκειται στην ουσία, αυτή η διάταξη που έχετε εδώ, στην ουσία θεσμοθετεί την υποστελέχωση και τις ελλείψεις του ανθρώπινου δυναμικού στις δημόσιες υπηρεσίες. Βεβαίως, παρακάτω και είναι απαραίτητη η συγκέντρωση των επιστημονικών και των υπόλοιπων πληροφοριών γύρω από τα προβλήματα που σχετίζονται με την αντισεισμική πολιτική της χώρας, τη διαχείριση του κέντρου τεκμηρίωσης πληροφοριών. Έχω πάει, όπως καταλάβετε, στα άρθρα για τον ΟΑΣΠ, αλλά όλα αυτά θεωρούμε ότι πρέπει να είναι αναρτημένα και να διατίθενται στην ιστοσελίδα του ίδιου του ΟΑΣΠ, εκτός αν δεν θέλετε να το πείτε όμως, εκτός αν δεν θέλετε ένας ειδικός να βλέπει και να αντιλαμβάνεται το μέγεθος του προβλήματος και των ελλείψεων που υπάρχει στη χώρα μας γύρω από το ζήτημα της αντισεισμικής προστασίας και θωράκισης της χώρας μας, που είναι η πιο σεισμογενής χώρα στην Ευρώπη. Θέσαμε ένα απλό ερώτημα, αλλά απάντηση δεν πήραμε από την κυβέρνηση, γι' αυτό και το επαναλαμβάνουμε. Με συγχωρείτε. Τι δουλειά έχει ο Οργανισμός Αντισεισμικής Προστασίας, που έργο του είναι η αντισεισμική προστασία των δημόσιων, των ιδιωτικών κτηρίων, των υποδομών, ένας οργανισμός δηλαδή που έχει στην ευθύνη του τη μελέτη και τη θωράκιση των υποδομών της χώρας,
να φεύγει από το Υπουργείο Υποδομών και να πηγαίνει στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Πραγματικά δεν το καταλαβαίνουμε. Περιμένουμε μία εξήγηση από την κυβέρνηση. Θα μπορούσε κανείς να πει το νομοσχέδιο αποσπασματικό και θα έχει και δίκιο. Πρόχειρο, επίσης. Βιαστικό. Και όλα αυτά, με συγχωρείτε, τίποτα το καλό δεν προϊονίζονται για την υπόθεση της αυτής της εναέριας έρευνας και διάσωσης. Η μόνη ίσως που θα σίγουρα που θα τρίβουν τα χέρια τους από ικανοποίηση για το σημερινό νομοσχέδιο δεν είναι άλλη βέβαια από τους ιδιωτικούς φορείς και τις εταιρείες που θα θησαυρίσουν και πάλι, για αυτούς θα φέξει δηλαδή και πάλι όπως πάντα φέγγει για αυτούς και τουλάχιστον για μια ακόμα πενταετία. Όμως, κύριε Υπουργή, προκύπτουν ορισμένα ερωτήματα και ερωτηματικά γύρω από αυτό το νομοσχέδιο. Τρία είναι τα πιο σημαντικά. Και θα περιμένουμε και εδώ τις απαντήσεις. Έχει άραγε το πυροσβεστικό σώμα τη δυνατότητα, από πλευράς αεροπορικής γνώσης εννοώ τη δυνατότητα, να εισηγείται στον Υπουργό τη σύναψη συμβάσεων για την παροχή υπηρεσιών με εναέρια ιδιωτικά μέσα μπορεί, είναι αρμόδιο, έχει αυτή τη δυνατότητα, την ικανότητα το πυροσβεστικό σώμα να το κάνει. Πόσο σωστό είναι από επιχειρησιακή σκοπιά η έρευνα και η διάσωση να τελούν υπό τον πλήρη και αποκλειστικό έλεγχο του πυροσβεστικού σώματος και όχι από έναν ενιαίο φορέα, όπου θα είναι μέσα βεβαίως και το πυροσβεστικό σώμα αλίμονο, αλλά και η πολεμική αεροπορία και το ΕΚΑΒ και το λιμενικό και το πολεμικό. Αυτός είναι και το πραγματικό νόημα άλλωστε του ενιαίου. Αλήθεια, έχει προϋπολογιστεί και έχει εξασφαλιστεί το κόστος ενός τέτοιου εγχειρήματος, αυτού του μηχανισμού, με δεδομένο ότι η υπηρεσία εναέριων μέσων του πυροσβεστικού σώματος, αυτή που σήμερα υπάρχει, μόλις και με τα βίας καταφέρνει να συντηρεί τα δικά της εναέρια μέσα, δηλαδή θα φορτωθεί και άλλα. Και βεβαίως το τρίτο ερώτημα, γιατί, θα το ξανακάνουμε βεβαίως, θα το ξαναθέσουμε, γιατί για τη δημιουργία ενός ακόμα μηχανισμού έρευνας και διάσωσης, αντί μάλλον για τη δημιουργία, γιατί δημιουργείται τέλος πάντων έναν ακόμα μηχανισμό έρευνας και διάσωσης και γιατί δεν ενισχύεται αυτό που ήδη υπάρχει με την πρόσθεση και αυτής της αρμοδιότητας στο ενιαίο κέντρο συντονισμού και έρευνας και διάσωσης, το ΕΞΕΔ, με τη συμμετοχή βεβαίως και του πυροσβεστικού σώματος. Με βάση αυτά που είπαμε, βεβαίως προκύπτει ότι καταψηφίζουμε το νομοσχέδιο και θέλω να περάσω εντάχει στις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί από την κυβέρνηση και θα ξεκινήσω από την τροπολογία την 1453 και από το άρθρο 3 όπου προβλέπει τη λειτουργία των καταστημάτων την πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου του 2022, μεθαύριο δηλαδή. Νομοθετούμε για την Κυριακή που μας έρχεται. Νομοθετείτε μάλλον. Ικανοποιείται άλλη μια απαίτηση των εμπορικών ομίλων, των μεγαλοεργοδοτών. Αυτός είναι ο τίτλος εδώ. Αυτόν τον τίτλο έπρεπε να βάλετε στο άρθρο 3. Ενώ καταργήσατε εσείς οι ίδιοι, η κυβέρνησή σας, με νόμο μάλιστα το καλοκαίρι τις ενδιάμεσες εκπτώσεις, όπου μπορούσαν και λειτουργούσαν τότε την πρώτη Κυριακή του Νοέμβρη, αλλά και του Μάη. Το καταργήσατε λοιπόν, καταργήσατε αυτές τις ενδιάμεσες εκπτώσεις, άρα και τη δυνατότητα να ανοίγουν τα μαγαζιά την πρώτη Κυριακή του Νοέμβρη. Έρχεστε τώρα και φέρνετε μια τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης. Είναι καταπληκτικό. Έρχεστε και επαναφέρετε το άνοιγμα των καταστημάτων για την Κυριακή που μας έρχεται. Γιατί? Για να νομιμοποιήσετε, για να κάνετε το χατήρι, για να μην χαλάσετε τα προγράμματα των μεγαλοκαταστημάτων που τα έχουν δώσει ήδη στη δημοσιότητα για τη συγκεκριμένη Κυριακή. Για τους εμποροϋπάλληλους, αυτοί βλέπουν τις κυριακάτικες αργίες τους σιγά σιγά ολοένα να λιγοστεύουν και προστίθεται άλλος ένας ακόμα λόγος για να είναι μαζική η συμμετοχή στην απεργία την ερχόμενη Τετάρτη.
σε σχέση με το δεύτερο άρθρο τώρα και με αυτό που διατυπώνεται ως εγγύηση, ένα λεπτό μονάχα κύριε Πρόεδρε, σχετικά με τη μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουκρανία ύψους 5 δισεκατομμυρίων. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλούνται να παράσχουν την εγγύησή τους από τους κρατικούς τους προϋπολογισμούς για το 61% των δανείων προς την Ουκρανία. Με βάση το εφιστάμενο νομικό πλαίσιο, αυτή τη δυνατότητα της παροχής εγγύησης, δηλαδή δανείων, την είχε ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών μόνο όταν αφορούσε χώρες, κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την τροπολογία δίνεται τη δυνατότητα αυτή η παροχή εγγύησης από τον Υπουργό Οικονομικών να αφορά και τρίτες χώρες. Αυτό είναι που αλλάζει. Βεβαίως, όλη αυτή η λεγόμενη μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στην Ουκρανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην πραγματικότητα σφίγγει τη θηλιά στο λαιμό του ουκρανικού λαού, ο οποίος θα κληθεί να πληρώσει δισεκατομμύρια δανείων της δίθεν οικονομικής βοήθειας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Γιατί αυτά τα δάνεια, και ο ελληνικός λαός τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά, αποτελούν, συνοδεύονται μάλλον και με δυσβάστακτα μνημόνια, έτσι, τέτοιο ακριβώς προβλέπεται και για τον ουκρανικό λαό, με όρους βεβαίως που θα εξυπηρετούν τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να διεισδύσουν τα ευρωπαϊκά μονοπόλια στο έδαφος της Ουκρανίας και δεν έχουν σκοπό βεβαίως Έλα, να ανακτήσουν τον ουκρανικό λαό. Θα καταψηφίσουμε φυσικά τη συγκεκριμένη τροπολογία που και για τα δύο αυτά ζητήματα τα οποία έθεσα, όπως θα καταψηφίσουμε και το νομοσχέδιο συνολικά. Ευχαριστώ.